Η μέρα του έρωτα σήμερα, κυρίες και κύριοι, και δεν μπορεί να μην αποτίσουμε φόρο τιμής στο κορυφαίο ανθρώπινο συνέστημα, αυτό που μας κάνει να ενώνουμε καρδιές, μυαλά, κορμιά και βεβαίως αυτό που μπορεί να τροφοδοτεί σκέψεις, ακόμη και την ίδια μας τη ζωή και να είναι κινητήριος δύναμη. Κοντά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και τον έρωτα στη λογοτεχνία είναι η φίλη καταρχάς, δημοσιογράφος, η Αριστεία Κοντόζογλου. Πολύ μεγάλη ενασχόληση εδώ και πολλά χρόνια με τα βιβλία και βεβαίως το σκηνικό είναι απολύτως σχετικό. Αριστεία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ευχηθώ ο μήνας αυτός, μάλλον η χρονιά αυτή, και σε σένα και στους τηλεθεατές, πήγα να πω ακροατές, της Βεργίνα τηλεόρασης, να είναι μια χρονιά ερωτεύσιμη και δημιουργική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως η αλήθεια είναι, με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όλοι ψάχνουμε τα αποσπάσματα, τα ποίηματα ή τις ιστορίες αγάπης που μας έχουν συγκινήσει, και η τηλεόραση από χθες ξεκίνησε να δείχνει κάτι ρομαντικές κομεντί, Αριστεία. Όμως το βιβλίο νομίζω και η ποίηση έχουν την τιμητική τους. Έχουν την τιμητική τους, αν πάμε από τον προηγούμενο αιώνα και γενικά αν κάνουμε μια αναδρομή από τους αρχαίους μέχρι και σήμερα, βλέπουμε ότι λογοτέχνες, συγγραφείς, ποιητές υμνούν, εξυμνούν τον έρωτα σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις μορφές της τέχνης, εκτός από την λογοτεχνία, και σε πίνακες, γλυπτά. Ο έρωτας, η κινητήριος δύναμη. Αριστεία, είδε την ανάρτησή μου στο Facebook. Πραγματικά κάθε χρόνο ψάχνω να βρω, ναι, τι θα σταθεί απέναντι στο μονόγραμμα του Ελίτη, που το θεωρώ ό,τι περισσότερο μπορεί να εκφράσει τον έρωτα, με τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον ή που αισθάνομαι. Και δεν μπορώ, παρότι θέλω να σου πω, κανένα μισάωρο έψαχνα χθες, βρήκα πολλά πολύ ωραία, που πολύ ευχαρίστως θα τα αναμετέδιδα, αλλά... Ρε παιδί μου, αυτό το γιατί ο κόσμος αυτός, αγάπη μου, είναι νωρίς. Είναι κάτι που κλειδώνει, πάντα το λέω, ότι όταν βρει ο άνθρωπος τον κατάλληλο ποιητή, αυτόν που του ταιριάζει, έχει μία σχέση ερωτική, κλειδώνει και οτιδήποτε άλλο... Ξέρεις, είναι, ναι, πιο Αριστεία, ξέρεις, σήμερα είναι μια μέρα που ο κόσμος αγοράζει σοκολατάκια, θα μιλήσουμε και εμείς σε λίγο για τα γλυκά, ή τούρτες, ή από την άλλη... Και αυτό το μπαλόνι κρύβει μια τουρτίτσα που μου ήρθε, οπότε ήταν, πρόλαβε στο τσάκ να μπει στο ντεκόρ. Τέλεια. Μπαλόνια, ή λουλούδια, ή ιδιαίτερα έτσι δώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο ρομαντικές, τα έχουμε περισσότερο ανάγκη όλα αυτά. Ο κόσμος νομίζω ότι έχει ανάγκη μέσα από μία ρομαντικότητα. Μπορεί να φανεί κλισέ, αλλά σίγουρα ο έρωτας γιορτάζεται κάθε μέρα, αλλά από τη στιγμή που γεμίζουν, έχει θεωρηθεί εμπορική γιορτή, αλλά εγώ δεν την κατακρίνω, γιατί ξέρεις, δεν θα βρεις εύκολα τις τούρτες, τα μπαλόνια, μέχρι και κουλουράκι καρδιάς είδα σήμερα σε αρτοπία. Το διάσημο κουλουράκι Θεσσαλονίκη σε σχήμα καρδιάς. Οπότε είναι μια υπενθύμηση. Να πεις ξανά ένα σ' αγαπώ. Όχι ότι περιμένουμε αυτή τη μέρα. Οι συγγραφείς, οι λογοτέχνες, οι καστικοί έχουν υμνήσει τον έρωτα μέσα από κείμενα, μέσα από ποίηματα, μέσα από έργα. Θέλω να σε ρωτήσω, όλα αυτά ουσιαστικά ενεργοποιούν τα συναισθήματα που καμιά φορά η ίδια η ζωή τα βάζει στην άκρη, με την έννοια ότι τα προβλήματα, τα οικονομικά, η καθημερινότητα, οι δυσκολίες, τα θέματα υγείας, καμιά φορά όλα αυτά τα πολύ ρομαντικά τα βάζουν στην άκρη και δεν τα νιώθουμε πολλές φορές όπως θα έπρεπε. Καλό είναι, τουλάχιστον να μιλήσω από τη δική μου την εμπειρία, ή αυτό που είχε πει ο Αμπέρ Καμί, ότι μέσα από τη δύναμη μιας λέξης, κάπως έτσι ξεκίνησα πάλι από την αρχή. Θεωρώ ότι το βιβλίο μπορεί να απαλύνει κάθε πόνο και να είναι ο πιο πιστός σου φίλος. Mm. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ερωτική λογοτεχνία, όταν μιλάμε για ερωτικά μυθιστορήματα, μη φοβόμαστε να εκφράσουμε, να πούμε σε αγαπώ, ακόμα και η καθημερινότητα και η τηλεόραση.
που μπαίνει πολύ πόνος μέσα στα σπίτια. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι όταν είμαι μεσημέρι σας βλέπω και ας μην στέλνω μήνυμα. Γιατί είστε δεν πολύ στέλνεις αριστεά μήνυμα, θέλω να στέλνεις. Ωραία, είστε πολύ προσεκτικοί στο τι θα βάλει ο καθένας όταν συνδεθεί με τη Βεργίνα τηλεόραση και υπάρχει μια ποικιλομορφία θεμάτων και με ευαισθησία και κάθε φορά που τα λέμε η καρδιά μου πεταρίζει σαν ερωτευμένη. Πολύ σε ευχαριστώ γι' αυτό, πάρα πολύ, από καρδιάς και εγώ. Θα ήθελα να σου πω για ένα πολύ όμορφο συλλεκτικό. Αυτό θα σε ρωτούσα, ναι. Είναι οι εκδόσεις Βιότοπος που κάθε χρόνο βγάζουν πολύ όμορφες δουλειές. Αυτό είναι ένα λεύκομα που έχω επιμεληθεί να σου σταλεί με αφορμή την ημέρα που είναι μέσα με ζωγραφικές της Θάλιας, της Ζεϊμπέκη και ποίηματα Ελλήνων συγγραφέων, έτσι ένα ποτ πουρί. Διάβασέ μου ένα, έτσι τυχαία λοιπόν, τώρα. Ό,τι πετύχουμε στη ναι, ό,τι πετύχουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καζαντζάκης. Λάμπει στη γη το μάτι μας αστέρι. Ζεστές γυναίκες παίζουν το ρεπίδι. Παιδιά γελούν, νερά κυλούν. Τα κάστρα ορθά ριζώνουν στον γκρεμό το φρύδι. Ανθεί και δένει γης ψυχές σαν γλάστρα. Και στα μαλλιά της νιάς τα ανθοπλεμένα κινούνται ως για σε μια τη νύχτα τα άστρα. Νίκος Καζαντζάκης, ένα απόσπασμα. Εντάξει, είναι και αγαπημένος μου εμένα ο Νίκος Καζαντζάκης, δεν το συζητώ. Υπάρχουν πάρα πολλά, δηλαδή κοίταξα στη βιβλιοθήκη μου πάρα πολύ, χωρίς να έχετε κάποια διαφήμιση. Πολλά βιβλία, πολλές προσεγμένες δουλειές, έχουν εξυμνήσει τον έρωτα, σύντομα μαθήματα για τον έρωτα. Δηλαδή βλέπουμε ότι κράτα το φιλί, βλέπουμε ότι για τον έρωτα δεν έχουν ασχοληθεί μόνο όλες οι επιστήμες. Όλες οι επιστήμες και νομίζω μπροστάρισα είναι και η ψυχολογία, γιατί πολλές φορές, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω να το απαντήσω, πάντως προσπαθούμε να αναλύσουμε τον έρωτα, μια που αυτό συμβαίνει κατά τη γνώμη μου, επειδή συνήθως οι μεγάλοι έρωτες έχουν δυσκολία μέσα τους. Σπάνιες περιπτώσεις οι μεγάλοι έρωτες να πάνε όλα θετικά από την αρχή, πρώτα με μια ματιά, μετά ευτυχία, μετά ομορφιά, και οι δύο να ανεβαίνουν ταυτόχρονα οι δύο άνθρωποι συναισθηματικά. Πολλές φορές στον έρωτα υπάρχει δυσκολία. Να θυμηθούμε Καριωτάκης Πολυδούρη. Σωστά, να θυμηθούμε. Τα οποία η ποίηση της Πολυδούρη μελοποιήθηκε. Mm-hmm. Δεν τραγουδώ παρά μόνο για τις αγάπησα και πάρα πολλά, η πολύ δυνατή η πένα της. Πάρα πολύ δυνατή και ήταν και μεγάλος έρωτας πραγματικά. Αλλά δεν είναι τυχαίο, δεν ξέρω, νομίζω ότι εσύ θα μας πεις αν ισχύει, ότι συνήθως στην απόρριψη, στον πλατωνικό έρωτα, στον μονομερή έρωτα, τότε πιο πολύ οι συγγραφείς γράφουνε. Λοιπόν, εδώ μπορεί να μας απαντηθεί ένα ειδήλιο, 36 ανέκδοτες επιστολές του Κώστα Ουράνη. Εντάξει, για το τιμόμενο πρόσωπο μάλλον, Ναι, ακριβώς. Είναι λοιπόν με την αγαπημένη του, πραγματικά συγκινούν 36 ανέκδοτες επιστολές, έτσι όπως τις έστελνε στην αγαπημένη του. Και ο Σεφέρης έχει γράψει εξαιρετικές επιστολές ερωτικές. Επίσης. Και ο Σεφέρης, και εγώ ένα ποίημα που αγαπώ πάρα πολύ είναι της Μυρτιώτισσας. Σ' αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω, πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Μπρος τα πόδια σε εδώ, με λακτάρα σκορπό, τον πολύφημο ανθό της ζωής μου και άλλους στίχους. Εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και ένα βιβλίο που, αν θέλεις, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι της μητέρας μου, ο μονόλογος της αγάπης, το οποίο είναι οι ερωτικές επιστολές της μαμάς μου στον μπαμπά μου, ο πλατωνικός έρωτας που κατέληξε βέβαια σε γάμο και όπως μου λένε είσαι λέει το παιδί του έρωτα. Οπό, τι τέλειο αυτό το να στο λένε οι γονείς σου ότι είσαι παιδί του έρωτα και μάλιστα ενός μεγάλου έρωτα. Ναι, βέβαια τα εξτηρίσαν την παράδοση, παντρευτήκαν, πιάστηκα στο μήνα του μέλητος, λίγο ο μπαμπάς μου πολύ παραδοσιακός, δηλαδή πάντα μου λέγε ποτέ πριν το γάμο, δηλαδή το νόημα σε αυτό είναι τα παιδιά να έρχονται στον κόσμο με συνειδητή επιλογή. Mm-hmm. Με συνειδητή επιλογή.
Και αν θέλεις, δεν ξέρω το χρόνο που έχουμε, θα μπορούσα να κλείσω με ένα απόσπασμα από τους στίχους του μονόλογου της αγάπης. Ναι, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορεί να μιλάς για όλα αυτά και να μην ακούσεις έτσι κάποιους στίχους, κάποια ιδιαίτερα έτσι, κομμάτια ψυχής, όπως τα λέω εγώ. Βέβαια, πρέπει να πω ότι πολύ ενδιαφέρον είναι να διαβάζει ένα παιδί κάποια στιγμή αυτά που γράφει ο γονιός για έναν έρωτα που δεν ήταν ο πατέρας ή η μητέρα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, έτσι. Λοιπόν. Πολύ σωστό και αυτό και αληθεύει μέσα από έρευνες αυτό που λες, ότι οι μεγάλοι έρωτες, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις στον κανόνα, είναι ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Έτσι. Και επέτρεψέ μου, εγώ λέω, αν θέλεις τον έρωτα οτιδήποτε, μέσα από το πώς και το γιατί. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε για πάντα ερωτευμένοι, για πάντα κάτι, μέσα από το πώς και το γιατί. Εμένα ένας μεγάλος ερωτάς μου είναι το ραδιόφωνο. Καλά, τώρα αυτά ας μη σου απαντήσω, γιατί θα στεναχωρηθείς. Δεν μπορώ να ακούω για ανθρώπους θα μου λέτε. Δεν θα μου λέτε για ραδιόφωνο, τηλεόραση, συγγραφή. Εντάξει, και όλα έρωτα αυτά. Σε όλες τις εκφάνσεις. Ωραία. Έρωτα σε όλες τις εκφάνσεις. Έτσι ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε ακούγοντάς σε. Δεν έχω ήχο. Έλεγα να ολοκληρώσουμε ακούγοντάς σε. Ωραία, ωραία. Ρωτάς ποια είμαι. Είμαι το χώμα. Ντύθηκα την αγάπη και έγινα άνθρωπος να σ' αγαπώ. Είμαι ο αφρός του κύματος. Γνώρισα την αγάπη και έγινα άνθρωπος να σ' αγαπώ. Είμαι μια στιγμιαία ανάσα του ανέμου. Γεννήθηκα από την αγάπη και έγινα γυναίκα να σ' αγαπώ. Πω, πω, τι όμορφο, τι όμορφο. Μας έχεις φτιάξει τη διάθεση μεσημεριάτικα. Και βεβαίως όλη η μέρα σήμερα είναι σε ένα τέτοιο mood. Άρα λοιπόν το βράδυ όσοι μας βλέπουν και έχουν ετοιμάσει κάτι ιδιαίτερο για τον άνθρωπό τους, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό κλίμα για να, για να δημιουργήσουμε έτσι τα πιο γλυκά συναισθήματα. Αριστεία Κοντόζουλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να στέλνεις μήνυμα για να σου στέλνουμε χαιρετίσματα όποτε μας βλέπεις. Έγινε, την για αγάπη χαρά, μου. Για χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς κυρίες και κύριοι, μετά την ψυχή και μετά το πνεύμα, έρχεται και το σώμα, το οποίο έχει το δικό του λόγο και τη δική του λογική στον έρωτα. Και το σώμα είναι και ανάγκες, και το φαγητό, η γεύση, η όσφρηση, αλλά και το μάτι, το να βλέπεις κάτι πολύ ωραίο, είναι επίσης ένα σημαντικό κεφάλαιο. Ο Γιάννης Γετίμης είναι δίπλα στο Χρήστο Παπασωτηρίου και εμείς θα πάμε τώρα να δούμε πώς η γλύκα του έρωτα εκφράζεται μέσα από γλυκίσματα που χαρίζει ο ερωτευμένος στον άλλο ερωτευμένο ή στο μη ερωτευμένο, δεν ξέρω. Γιάννη, Χρήστο, η Παπασωτηρίου, καλησπέρα σας. Και τα βελάκια, και τα βελάκια του έρωτα είναι, Χριστίνα, στη μέση. Γι' αυτό και είναι και η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Καλησπέρα από εμάς, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Παπασωτηρίου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης των ζαχαροπλαστείων Παπασωτηρίου. Και καταρχάς θα ξεκινήσουμε συνέντευξή μας, κύριε Χρήστο, καλησπέριζοντά σας και να σας ρωτήσω πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η κίνηση. Καλησπέρα σας, Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια κίνηση η οποία ανεβαίνει ώρα με την ώρα. Το αποκορύφωμα θα είναι βέβαια μόλις σχολάσουν από τις εργασίες τους οι εργαζόμενοι και θα έρθουν για να πάρουν το δώρο για το αγαπημένο τους πρόσωπο. Τι ξεχωριστά ζητάνε, ποιο είναι το γλυκό το οποίο κυριαρχεί περισσότερο, δηλαδή εκτός οι τούρτες, να είναι σε σχήμα καρδιάς, κάποια αφιέρωση, τι ακριβώς. Σήμερα ό,τι πουλάμε έχει σχήμα καρδιάς, αυτό μπορώ να πω. Δηλαδή οι πάστες που έχουμε, οι τούρτες, τα μπισκότα, τα κέικ, όλα είναι σε σχήμα καρδιάς. Αυτό προτιμάνε, αυτό θέλουν. Επάνω μπορούμε να γράψουμε ό,τι επιθυμεί ο πελάτης μας, από μια λέξη μέχρι και ένα κείμενο ολόκληρο που μας δίνουν για να εκφράσουν την αγάπη τους στο πρόσωπό τους που αγαπάνε, και έχουν επιλογή από διάφορα γλυκά και γλυκίσματα που έχουμε για την ημέρα αυτή, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Κάποιοι κυριακοί, οι οποίοι εδώ και μέρες έχουν κάνει μια παραγγελία. Ναι, ναι. Ξεχωριστό. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό και φέτος έτσι, πριν από μέρες, κάποιοι φροντίζουν να παραγγείλουν για να έχουν αυτό ακριβώς που θέλουν. Το αποτυπώσουμε εμείς πάνω στο γλυκό και να το χαρίσουν στο αγαπημένο
συγκεκριμένο τους πρόσωπο. Ωραία, θα μας δείξετε λίγο. Για να πάρουμε και εμείς μια εικόνα, Χριστίνα. Εννοείται. Εκτός από το ερωτικό περιεχόμενο που έχουν οι τούρτα, να τις δείξουμε κιόλας. Να δείξουμε στον κόσμο ακριβώς τις δημιουργίες των ζαχαροπλαστείων Παπασωτηρίου για τους ερωτευμένους. Λοιπόν, αν οι άντρες ή οι γυναίκες πιο πολύ αγοράζουν, ναι, ναι, για να δωρήσουμε. Νομίζω ότι οι γυναίκες κερδίζουν σε αυτή την περίπτωση. Είναι οι περισσότερες που αγοράζουν γλυκά για να χαρίσουν. Δηλαδή, οι γυναίκες δεν αγοράζουν, λέει, περισσότερες. Και οι άνδρες φυσικά, αλλά οι γυναίκες είναι περισσότερες. Λίγο περισσότερο την παράσταση. Ακριβώς. Ωραία, κύριε, εσείς το δείξτε μας λίγο ακριβώς. Έχουμε τις τούρτες αυτές που είπαμε, ναι, σε καρδιά με διάφορες γεύσεις. Σοκολατίνα, φράουλα. Έχουμε διάφορες γεύσεις που μπορούμε. Γιάννη, βγάλε μία στο χέρι σου να τη δούμε καλά. Δεν φαίνεται καλά. Ναι. Πάρε, ναι, μία να στο χέρι σου. Ναι. Έτσι, να, λεπτά, έτσι να τη δούμε, να την χαρούμε. Ορίστε. Εδώ. Να δείξουμε λίγο εδώ. Αμάν, αμάν, αμάν. Δηλαδή, μόνο που τη βλέπεις, Χριστίνα. Δεν θέλεις να τη φας. Ακριβώς. Θέλω απλά να τη βλέπω. Για αρχή. Ναι. Είναι σε σχήμα. Να την βγάλω βασικά μια φωτογραφία, να την έχω story και μετά θα τη φάω. Είναι φράουλα, ναι, σε γεύση, και αυτή είναι που κλέβει την παράσταση από όλες τις άλλες, πιθανόν λόγω του χρώματος που σίγουρα είναι στα σημερινά δεδομένα. Πάντως σοκολάτα και φράουλα έχουν την τιμητική τους, νομίζω. Και από τα κείμενα που έλεγε ο κύριος Παπασωτηρίου, κανένα κείμενο, τι και στιχάκια μπορεί να είναι. Ανάτι η σοκολάτα. Απαπα μεσημεριάτικα, τι πάθαμε, απαπα. Στιχάκια. Σοκολάτα με φράουλα, Χριστίνα, άσε θάνατος. Μας φέρνουν οι άνθρωποι που αγαπούν ολόκληρα κείμενα, όχι απλά στιχάκια. Μπορεί και ένα ποίημα ολόκληρο να είναι. Να τολμήσω να ρωτήσω αν έχετε ξεχωρίσει κάποιο, έτσι να μας πείτε, ή είναι τόσα πολλά που δεν μπορείτε να τα θυμάστε. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι πολλά πάντως. Και κάποια έχουν και λίγο έτσι καυστικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Και νομίζω ότι αρέσει στο πρόσωπο που το δέχετε, και πάμε ανάλογα. Εκτός, κύριε Παπασωτηρίου, αν είναι μονόπλευρος ο έρωτας και πάρουμε την τούρτα και τη φέρουμε στα μούτρα του άλλου. Κοιτάξτε, αν είναι Παπασωτηρίου, όπως και αν τη φάει ο άλλος, θα την ευχαριστηθεί ακόμα και εσύ. Απόλυτα δίκιο έχετε. Εγώ θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Εμείς θα δώσουμε τώρα την προσφορά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Μια τούρτα και ένα κέικ Παπασωτηρίου, έτσι σε σχήμα καρδιάς, για δύο ερωτευμένους που μας βλέπουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπασωτηρίου, και την επόμενη φορά από κοντά εδώ στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, 2-3-10-8-31-062 κερδίζετε μία τούρτα και ένα κέικ αγάπης από τα ζαχαροπλαστεία από Παπασωτηρίου, από τη Βεργίνα Τηλεόραση και βεβαίως από αυτή την εκπομπή που τιμάει τον έρωτα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε ποιοι είστε τυχεροί.